θεραπεία στο ΚΑΣΤ, μήνα Μάρτιο του 2013, η οποία δεν έχει απαντηθεί ακόμα, αλλά γίνεται τώρα ΚΑΣ, επανέρχεται το θέμα στο ΚΑΣ και το θέμα του ΚΑΣ είναι έγκριση μη μελέτης ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Συνολικού Σταθμού. Ουσιαστικά καταργείται η προηγούμενη απόφαση Τζαβάρα ή τουλάχιστον έτσι είναι η διαδικασία, εφόσον θα πάρουμε μια έγκριση μη μελέτης ανάδειξης, καταργείται η προηγούμενη απόφαση και προχωράει η απόφαση η οποία θα λέει ότι προχωρήστε, επεξεργαστείτε τη λύση την οποία έχει προταθεί και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η παραφιλολογία των ηθινόντων του μετρό, η οποία επιρρύπτει στον Δήμο της καθυστερήσης, είναι ανόητη και εκτός πραγματικότητας. Το βέβαιο είναι ότι εάν αυτοί ήθελαν να προχωρήσουν το μετρό, οι περιοχές τις οποίες μπορούν να δράσουν είναι απέραντες και ατελείωτες. Έχουν σταματήσει τώρα στη Βενιζέλου. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του μετρό επέβαλαν να αποζημιώσει τους ανθρώπους που τους κατέστρεψε οικονομικά στα μαγαζιά τους. Πηγαίναν στα δικαστήρια και δεν βρίσκαν το δίκιο τους. Αντιμετωπίζανε το τείχος των δικηγόρων του μετρό. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Θα εφαρμόσει το μετρό τις συμβατικές του υποχρεώσεις? Η ομόφωνη απόφαση σημαίνει ότι η Αττικό Μετρό έχει δια του εκπροσώπου της στην Επιτροπή αυτή του Δήμου αποδεχθεί τη μελέτη αυτή, τη μελέτη η οποία προτείνεται. Και κάτι ακόμα, ο πνευματικός πατέρας της μελέτης, ο κ. Παπακώστας, είναι μέλος αυτής της Επιτροπής?